Μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγωνιστές, αυτούς που θυσιάστηκαν για να έχουμε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Τιμάμε την Αύπακτο, τη μνήμη των πεσόντων οφείλουμε να την κρατήσουμε σαν φυλακτό, τη μνήμη των αγωνιστών και στην καρδιά και στο μυαλό, αλλά να μην την βλέπουμε μόνο ως ιστορία και ως μνήμη, με έναν στατικό τρόπο. Θα πρέπει να εμπνεόμαστε και να αγωνιζόμαστε καθημερινά, γιατί η ελευθερία δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι που συνεχώς διακυβεύεται και συνεχώς θα πρέπει ως Έλληνες, ως πατριώτες να είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τα ιερά και τα όσα μιας πατρίδας που βάλλεται και στο επίπεδο της ακρίβειας και στο επίπεδο των προβλημάτων που έχει η κοινωνία. Και θέλω να πιστεύω ότι με αισιοδοξία, με πίστη και με έμπνευση από τις παλιότερες γενιές που αγωνίστηκαν, θα δώσουμε και εμείς την καθημερινή μάχη για να μπορέσουν τα πράγματα να πάνε μπροστά. Κανένας δεν το πάτησε το κάστρο του Επάκτου, λέει το τοπικό δημοτικό άσμα. Πραγματικά αυτό το απόρθητο κάστρο, η καστροπολιτεία της Ναυπάκτου, έδρα επί 900 και πλέον χρόνια της διοικήσεως της ευρύτερης περιοχής, συνθηκολόγησε κατόπιν μεγάλης πιέσεως και αφού προηγήθηκαν οι πολύ νεκρές μάχες της Λομποτινάς και οι Τούρκοι, οι κλεισμένοι στο κάστρο, δεν είχαν πλέον ελπίδα, και κατόπιν της μεγάλης πίεσης και της αδύρετης ανάγκης της διπλωματικής παρουσίας της κατάληψής του από τον αείμνηστο, τον ήρωα πρώτο κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, συνθηκολόγησε και παραδόθηκε στις 18 Απριλίου του 1829, 195 χρόνια από τώρα. Τιμούμε το γεγονός αυτό, τα ελευθέρια της Καστροπολιτείας μας, τιμούμε τους πεσόντες στον ιερό αυτό αγώνα, τιμούμε τους συντελεστές της εκπορτήσεως, της συνθηκολογήσεως, της παραδόσεως του κάστρου μας. Δίδουμε συγχαρητήρια ως περιφέρεια στους διοργανωτές αυτών των εκδηλώσεων, οι οποίες θα μας βρουν πάντοτε, και τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη και το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλευρό τους, και θα προαχθούν στα επόμενα χρόνια στην τάξη που τους πρέπει ανάλογα με το σπουδαίο αυτό γεγονός. Χριστός Ανέστη σε όλους. Τιμήσαμε σήμερα ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός, αυτό της απελευθέρωσης της Ναυπάκτου το 1829. Δεν θα μπορούσε να λείπει η πόλη της ελευθερίας, που λίγα χρόνια πριν η υποποιία της εξόδου Μεσολογίου συνετέλεσε στις συνθήκες, ώστε να έχουμε σήμερα την ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα. Η μέρα αυτή μας θυμίζει τη θυσία των προγόνων μας για την ελευθερία μας, την ανεξαρτησία μας. Αυτή τη θυσία τιμούμε, αυτή τη μνήμη ζωντανεύουμε σήμερα. Χρόνια πολλά στους Ναυπάκτιους, χρόνια πολλά στην Αύπακτο. Λαμπρή μέρα σήμερα για την Αύπακτο και την Αυπακτία. Ολοκληρώθηκαν οι επιτυχικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωσή της. Μεγάλο ιστορικό γεγονός, τοπικού μεν χαρακτήρα όπως αναδείξαμε, με εθνικές διαστάσεις. Και με την ευκαιρία αυτή, αφού ευχηθώ σε όλους τους Ναυπάκτους και τις Ναυπάκτες χρόνια πολλά, να πω ότι κάθε τέτοιο γεγονός πρέπει να μας κινητοποιεί, ώστε ως Έλληνες, ως Ναυπάκτοι, ως άνθρωποι, να είμαστε υπεύθυνοι στη διαχείριση αυτού του πολύτιμου αγαθού της ελευθερίας. Άλλωστε, η Ναυπακτία πρωτοπορεί και θέλουμε και θα συνεχίσουμε να τη βλέπουμε να πρωτοπορεί και στον εθνικό χάρτη, αλλά και ευρύτερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τιμούμε σήμερα από το λιμάνι της Ναυπάκτου την απελευθέρωση του 1829 της πόλης μας. Και η απελευθέρωση αυτή σήμανε και την επέκταση του ελληνικού κράτους, ουσιαστικά από τον Αμβρακικό μέχρι τον Παγασιτικό. Τιμούμε 195 χρόνια μετά τον μεγάλο απελευθερωτικό αγώνα τόσο των Σουλιωτών όσο και των Καραβάρων για την περιοχή της Ναυπακτίας, απελευθερώνοντας το κάστρο της Ναυπάκτου, εγκαθιστώντας το ελληνικό κράτος με την έλευση του Ιωάννη Καποδίστρια και τη δωρεά του τόσο των καμπανών του Αγίου Δημητρίου όσο και το χτίσιμο της Αγίας Παρασκευής. Τιμή και δόξα σε όλους τους απελευθερωτές μας. Σήμερα ζούμε σε μία περίοδο ειρηνική. Όμως η ειρήνη δεν έχει λάβει ακόμα την έκταση που θέλουμε στο παγκόσμιο στερέωμά μας. Έχοντας έναν πόλεμο
στη βόρεια πλευρά της Ουκρανίας, χάνοντας πολλές ζωές νέων ανθρώπων, παιδιών, οικογενειών, αλλά και στην περιοχή της Γάζας. Εύχομαι να υπέλθει η ειρήνη παγκόσμια, εν όψη και των Ολυμπιακών Αγώνων. Τιμή και δόξα στους απελευθερωτές, χρόνια πολλά σε όλους τους ναυπάκτιους και πάντα να τιμούμε αυτό το ιστορικό γεγονός. Συγχαρητήρια τόσο στους συλλόγους των αναβιωσάντων από όλη την Ελλάδα που προσήλθαν σήμερα και τους ευχαριστούμε θερμά. Όμως μεγάλα συγχαρητήρια και θερμά ευχαριστώ προς την πρόεδρο, την κυρία Σαγώνα Μαρία, του Συλλόγου Αναβίωσης Σουλιωτών Ναυπακτίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα Ναύπακτος, χρόνια πολλά Ναύπακτος. Ημέρα τιμής και δόξα σήμερα. Δοξάζουμε τους επαναστάτες και τους απελευθερωτές της Ναυπάκτου το 1829. Είναι η μέρα μνήμη σήμερα και πρέπει εμείς οι νεότεροι να μεταλαμβεύσουμε στις καινούργιες γενιές για το ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι, το χρωστάμε στους απελευθερωτές της Ναυπάκτου. Χρόνια πολλά έπαχτε. Είμαστε πάλι στην Ναύπακτο. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται έτσι επισήμως ο εορτασμός της απελευθέρωσης. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια και στη Μητρόπολη και στο Δήμο, αλλά και στο Σώμα Αναβίωσης, τον Σύλλογο ο Έπακτος, για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Είναι χρέος μας να τιμούμε τους προγόνους μας. Η οικογένειά μου ήταν πρωτοπόρος στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου, αλλά και κάτοικος της πόλης πλέον, επικαποδίστρια, όταν τους δόθηκε η γη να μείνουνε, μέχρι το 1980. Ναύπακτος για μας είναι μια πατρίδα δεύτερη, μια πνευματική πατρίδα και είμαστε χαρούμενοι όταν είμαστε πάντα εδώ. Το μήνυμα αυτό είναι να θυμόμαστε για να υπάρχουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Χρόνια πολλά στην Ναύπακτο. Ευχαριστώ.